Μίλησα και πριν για εκλεκτούς καλεσμένους και νομίζω κρατάμε με το παραπάνω το λόγο μας εδώ σαν εκπομπή. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που έχουμε μαζί μας σήμερα τον Στέφανο τον Κορκολή και τη Σοφία τη Μανουσάκη. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα σας. Στέφανε, ήρθε η στιγμή να τα πούμε και στο στούντιο. Ναι, τα είπαμε live. Ακριβώς, όπως το λες. Όχι την προηγούμενη φορά, δεν ήμασταν live δηλαδή, αλλά ήμασταν μέσω τηλεφώνου. Μέσω τηλεφώνου. Μέχρι που εγώ νόμιζα ότι ήταν η εκπομπή ραδιοφωνική. Δεν πειράζει. Βγήκε πολύ ωραία συνέντευξη νομίζω, αλλά επειδή είσαι ένας καλλιτέχνης που έχεις πάρα πολλά να μας πεις και η Σοφία βέβαια έχει μια. Έχει έρθει και έχει ταράξει τα νερά νομίζω. Κανονικά όμως, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έχουμε να πούμε πολλά. Μποφόρ. Σωστά. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι έχουμε μαζευτεί εδώ σήμερα με αφορμή την αυριανή εξαιρετική συναυλία αφιέρωμα στο Μίκη Θοδωράκη που έχετε ετοιμάσει. Είναι Παρασκευή 31 Μαρτίου αύριο στις 8.30 στην αίθουσα Βασίλειος Πυρσινέλλας του πνευματικού μας κέντρου, εδώ του πνευματικού κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών. Φυσικά είστε οι δυο σας και συμμετέχει όμως και η παιδική νεανική χοροδία του Δημοτικού Οδείου Ιωαννίνων, έτσι. Με μεγάλη χαρά. Με την κυρία Δημήλια, βέβαια, τη σπουδαία μαέστρο. Είναι εξαιρετική. Και νιώθουμε πάρα πολύ χαρούμενοι. Να αρχίσω να πάρω. Εγώ είμαι κρέμα από τα χείλη σου. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η συνάντηση, γιατί έτσι είναι ο τίτλος των συναυλιών αυτών, έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια. Δηλαδή, μέσα σε 2 χρόνια πρέπει να έχουμε κάνει πάνω από 60 συναυλίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και όλο αυτό ήταν, αν θέλεις, η φυσιολογική εξέλιξη του δώρου που μου έκανε ο Θεός να βρεθώ κοντά στον μεγαλύτερο εν ζωή και ίσως και όχι μόνο εν ζωή συνθέτη του 20ου αιώνα, τον Μίκη Θοδωράκη. Ο Μίκης Θοδωράκης άνοιξε διάπλατα την αγκαλιά του και με πήρε και εγώ ξαφνικά βρέθηκα πάλι να μαθαίνω μουσική, να μαθαίνω ζωή και ξέρεις, αυτή η σχέση η οποία μέρα με τη μέρα ξέφευγε από τα μουσικά πλαίσια και έγινε μια σχέση καθαρά πατρική. Και εμένα, δηλαδή, οικογενειακή θα το έλεγα καλύτερα. Οφείλω να πω όμως στις φίλες και στους φίλους μας βλέπουν ότι ο Μίκης ο Θοδωράκης δεν είναι ο Μίκης που όλοι γνωρίζουμε και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Ο Μίκης ο Θοδωράκης είναι ένας μέγας συνθέτης συμφωνικής μουσικής πάνω απ' όλα. Όταν σε όλο το εξωτερικό υπάρχουν ακαδημίες με το όνομα Μίκης Θοδωράκης, μην αρχίσω χώρες να σου λέω, θα ζαλιστούμε. Θα κάνουμε τη βιογραφία όλου του κόσμου. Και μάλιστα τώρα ανοίγει στο Βερολίνο η καινούργια ακαδημία Μίκης Θοδωράκης που θα την εγκαινιάσουμε και με τη Σοφία στα μέσα του Μάη. Ο Θοδωράκης λοιπόν, ο οποίος έχει βραβευτεί από τον μεγάλο Δημήτρη Σωστακόβιτς όταν ήταν νέος ως μουσική μεγαλοθεία. Από τα χέρια του Σωστακόβιτς να παίρνει τώρα χρυσό μετάλλιο όταν είσαι στα διάρκεια. Μιλάμε για. Δεν υπάρχει. Ακριβώς. Αυτόν λοιπόν τον Θεοδωράκη, εγώ κατά κάποιο τρόπο έχω και εκείνος τυχαία δεν με ονόμασε πρεσβευτή της μουσικής του, να τον εντός πολλών εισαγωγικών να τον επιβάλλω όσο γίνεται στην Ελλάδα, διότι είναι άγνωστος και επίσης να μπορώ συνεχώς. Να λέω σε ανθρώπους που έχουν θέσει στα οδεία και τα λοιπά να παίζουν Θοδωράκη. Διότι δεν είναι μόνο τα τραγούδια. Συνεχίζω και το λέω αυτό και θα επιμείνω σε αυτό. Πάρα πολλά έργα, η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα, η συνάντηση ξεκίνησε ως ότι κάναμε ουσιαστικά με τη Σοφία, την οποία έτυχε να την ανακαλύψω. Και βέβαια η Σοφία λόγω με την αξία της αλλά και με το μυαλό που έχει στο κεφάλι της, διότι ένα κορίτσι το οποίο είναι μόλις 21 ετών να διαλέγει τον δύσκολο δρόμο των μεγάλων μουσουργών και της ποίησης και να είναι η επιλογή της είναι πολύ σημαντικό και πολύ ελπιδοφόρο θεωρώ. Έτσι. Οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι δεν διεκδικούν τις δάφνες και την δόξα στο απευθείας, στο εύκολο, στο πάω σε ένα τηλεπαιχνίδι, στο με βλέπει η μαμά μου και η θεία μου και χαίρονται και όλα τα σχετικά. Ακολούθησε λοιπόν αυτό το μονοπάτι το οποίο είναι πάρα πολύ μακρύ, δύσκολο, αλλά οδηγεί στο φως της αληθινής τέχνης. Και εγώ γι' αυτό λοιπόν πλέον, παρότι την ανακάλυψα, μόνη της έχει την πορεία της, την αγκάλιασε ο Μίκης Θοδωράκης με τον καλύτερο τρόπο. Έτσι και εγώ μαζί με τη Σοφία, δηλαδή έχω βρει μάλλον στην Σοφία την απόλυτη ερμηνεύτρια έργων Θεοδωράκη, αλλά και όχι μόνο, γιατί τώρα θα έρθουν και τα δικά μου σε λίγο. Έχουμε, ναι, θα βέβαια, έχω πολλά να σε ρωτήσω. Αλλά νιώθω πολύ περήφανος που έχω μια τέτοια συνεργάτη, η οποία πάνω στη σκηνή ο κόσμος που θα έρθει να μας δει και να μας ακούσει αύριο να μας δει θα καταλάβει γιατί μιλάω. Γιατί τώρα τα λόγια χωρίς να ακούμε είναι λίγο, φαίνονται ίσως λίγο, ξέρεις,
πολύ υπερβολικά. Ακούγονται υπερβολικά, παρ' όλα αυτά πιστέψτε μου ότι δεν υπερβάλλω καθόλου. Και εγώ πάντως μπορώ να το επιβεβαιώσω εξ ολοκλήρου ότι θα είναι μια μαγική βραδιά αύριο και θα ήθελα να ρωτήσω λίγο και τη Σοφία, βεβαίως, Στέφανε. Βεβαίως. Διότι μιλάμε, αλλά νομίζω και η ίδια πρέπει να μας πει αυτή την εμπειρία να δουλεύει έτσι με τον Στέφανο τον Κορκολή σε έργα Μίκη Θοδωράκη. Έτσι. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Το ξεκίνημά μου στον επαγγελματικό χώρο της μουσικής με έργα Μίκη Θεοδωράκη, δίπλα στο Στέφανο. Έχω τους δύο καλύτερους δασκάλους που θα μπορούσα να έχω. Είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Σωστά. Και μάλιστα για το αστείο της υπόθεσης, όταν έτυχε να κάνω την πρώτη ακρόαση, η οποία προήλθε πραγματικά από μια πλεκτάνη που είχε στήσει ένας φίλος δημοσιογράφος με έναν φίλο συνεργάτη της Σοφίας. Α, μάλιστα. Ναι. Έχουμε τέτοιες ιστορίες από πίσω. Ακριβώς. Ούτε η Σοφία ήξερε θα την ακούσω. Εγώ ήξερα θα ακούσω μια τραγουδίστρια για ακόμη μια φορά και θα έπρεπε πάλι για ακόμη μια φορά ενδεχομένως να γίνω κακός και να πω την αλήθεια δηλαδή. Όχι εννοώ να γίνω κακός γιατί θέλω να είμαι. Με αυτά και με εκείνα όταν την άκουσα και μετά που εντυπωσιάστηκα. Έβαλα να την ακούσουν και διάφοροι άνθρωποι που τους έχω πάρα πολύ έτσι, δίνω πολύ σημασία στα λόγια τους. Όλοι μου είπαν ότι είναι φλέβα χρυσού. Το απέδειξε, το αποδεικνύει και εγώ απλά πλέον καμαρώνω και εκεί. Λογικό. Λογικό, νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Εγώ θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση, την οποία νομίζω ότι συζητήσαμε και τηλεφωνικά, αλλά αξίζει τον κόπο να το ξανααναφέρουμε. Όπως είπες και εσύ, ο Μίκης Θεοδωράκης όχι απλά σε έχει αγκαλιάσει, ουσιαστικά εντός εισαγωγικών σε έχει χρήσει διάδοχό, θα μπορούσαμε να πούμε. Ναι, γιατί όταν μου δίνει την ευκαιρία να μπορώ να πηγαίνω τα έργα του παραπάνω χωρίς, δηλαδή κάποια στιγμή μου είπε, νότες μου είναι δικές σου. Εγώ πάντα ζητάω την αδειά του, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να αλλάξω κάτι εάν δεν τον ρωτήσω. Αλλά ο ίδιος μου λέει, δεν χρειάζεται να με ρωτάς. Και αυτό για μένα, τι να πω, μεγαλύτερο βραβείο να το πω, μεγαλύτερη ευχή, τι να πω άλλο. Το γεγονός ότι κάτσαμε και μεταγράψαμε το Mauthausen μαζί με τον Μίκη για πιάνο φωνή, κάτσαμε δίπλα-δίπλα με αυτό το μεγαλύτερο, με το στυλό και με το, πώς το μολύβι μάλλον, και τη γόμα και κάναμε τη μεταγραφή του Mauthausen, τι να πω, είναι πράγματα τα οποία είναι μοναδικά, είναι μοναδικά όλα αυτά. Ακριβώς. Και δεν ξέρω αν ποτέ το έχεις σκεφτεί σε αυτή την τεράστια πορεία σου ότι κάπου θα γινόταν αυτό. Όχι, όχι και μάλιστα. Όλο αυτό έτυχε. Δηλαδή, εγώ τον Θοδωράκη τον είχα μάθει από μωρό παιδί. Φυσικά, όταν τότε οι γονείς μου, ας πούμε, παίζανε στα χρόνια της δικτατορίας στα κρυφά Θεοδωράκη, εγώ έπρεπε να κοιμάμαι γιατί ήμουν πολύ μικρούλης, αλλά πήγαινα στα κρυφά και άκουγα. Και εκεί λοιπόν πρώτα άκουσα τα τραγούδια του Μίκη, μετά φυσικά όλα τα τραγούδια. Αλλά τυχαία πριν από 4 περίπου χρόνια, σε ένα stop από κάποιο ταξίδι μου μεγάλο στο εξωτερικό και πριν φύγω για άλλο ένα, τη νύχτα πάτησα την E3, αν δεν κάνω λάθος, και εκεί άκουσα πρώτη φορά συμφωνικό έργο του Θοδωράκη και εκεί έπαθα πλάκα. Εκεί τελείωσα εγώ. Δηλαδή είπα, Θεέ μου, αισθάνθηκα από τη μία πάρα πολύ άβολα, διότι λέω, αν είναι δυνατόν να έχω παίξει τη ζωή μου με τόσους ορχήστες, τόσους μαέστρους και να μην έχω συμπεριλάβει μέσα στο ρεπερτόριό μου Θεοδωράκη. Από την άλλη όμως, αυτό μου έδωσε μια τρελή όθηση στο να μπω σε ένα καινούριο μουσικό ωκεανό και να αρχίσω να ανακαλύπτω τι μεγαλείο κρύβει αυτή η μουσική του Μίκη. Άρα λοιπόν. Και το, νομίζω το καλύτερο από όλα είναι ότι ο κόσμος πραγματικά έχει αγκαλιάσει όλη αυτή τη δουλειά. Εμείς τα λέγαμε, Στέφανε, θα ήθελα να πει και η Σοφία τη γνώμη της. Δεν ξέρω, Σοφία, αν εσύ το περίμενες πραγματικά ο κόσμος να ανταποκρίνεται. Όλες οι συναυλίες που έχει κάνει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έχουν, τι να πω, τεράστια επιτυχία. Πραγματικά δεν το περιμέναμε, γιατί όταν βγήκε το πρώτο CD, Συνάντηση 1, μέσα σε 2 μήνες έγινε χρυσός δίσκος. Χρυσό CD τώρα δηλαδή. Και τα CD πια σήμερα δεν τα αγοράζει ο κόσμος. Όχι, αυτά. Γιατί είναι το διαδίκτυο. Όταν λέμε χρυσό, έγινε δηλαδή το CD ως CD. Υπακτό, έτσι, ναι, ως διαδίκτυο. Ναι, ναι. Και μετά στην συνέχεια ήρθε το δεύτερο. Και το δεύτερο CD που έγινε πάλι χρυσός δίσκος σε 2 μήνες. Άρα σημαίνει τι αυτό, ότι ο κόσμος έχει ανάγκη. Ο κόσμος το έχει ανάγκη. Ο κόσμος διψάει και για καλές δουλειές, εγώ θα πω. Έτσι, έτσι. Έχουμε ίσως κουραστεί από την όλη κατάσταση που βλέπουμε γύρω. Έχουμε κουραστεί, νομίζω, γενικότερα από ό,τι συμβαίνει και νομίζω ότι αυτό το οποίο είναι αληθινό και γίνεται με σεβασμό και αγάπη, ο ακροατής είτε είναι μοιημένος είτε δεν είναι μοιημένος στη μουσική, θα τρέξει σε αυτό το οποίο θα δει αλήθεια. Εγώ αυτό το έχω διαπιστώσει μαζί με τη Σοφία και στις συναυλίες μας, που
ουσιαστικά τι είναι το ζητούμενο σε κάθε συναυλία που κάνουμε, είναι να μην υπάρχει αυτή η γραμμή μεταξύ σκηνής και θεατών, να γίνουμε όλοι ένα. Γιατί αυτή είναι η πεμπτουσία της ιστορίας. Σωστό. Να γίνουμε όλοι μία παρέα και μάλιστα έτσι χαριτολογώντας, αλλά το εννοώντας το, λέω πως θέλω, δηλαδή λέω ότι υπάρχει ας πούμε πάντα γραμμένο στο πρόγραμμα τι ώρα ξεκινάει η συναυλία, αλλά δεν λέει τι ώρα τελειώνει. Σωστό. Και αυτό εξαρτάται από τη διάθεση του κόσμου και από το κέφι του και από το πόσο θέλει να τραγουδήσει και εμείς εκεί θα μείνουμε και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ας πάμε. Σωστά. Και μέχρι δεν ξέρω τι ώρα. Εγώ σας το είχα πει και τηλεφωνικά τις προάλλες. Νομίζω ότι θα χρειαστείτε παράταση όχι απλά ώρας, κανονικά αν μπορούσατε και μέρας. Μακάρι. Είναι δύσκολη καιρία. Εμείς δεν έχουμε απαιτήσεις τέτοιου τύπου, ούτε βάζουμε τον πύχη πάρα πολύ ψηλά, διότι γνωρίζουμε ότι όλοι μας αυτή τη στιγμή περνάμε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Έτσι. Άρα προσπαθούμε με ό,τι καλύτερο μπορούμε να προσελκύσουμε τους φίλους μας, ενώ τον κόσμο, αλλά δεν μ' αρέσει ο κόσμος, ένα πρόσωπο, τους φίλους μας, ναι, και τους φίλους της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη, ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε όμορφα 2,5 ώρες και όσο πάει. Δηλαδή, αυτό είναι το ζητούμενο. Mm-hmm. Θα ήθελα να μου πείτε έτσι και οι δύο τι σκέψεις σας, το έχουμε ξαναπεί βέβαια Στέφανε, που τώρα είστε πραγματικά στο κατόφλι της εκδήλωσης, έτσι, είστε στα Γιάννενα, ναι, έχετε ετοιμαστεί, και είστε πρώτο πυλόν για αύριο το βράδυ, θυμίζω, 8:30, να έτσι παρουσιάσετε, εν πάση περιπτώσει, και στα Γιάννενα, στους φίλους και στα Γιάννενα. Πώς είναι έτσι οι σκέψεις να είστε στα Γιάννενα και να είστε λίγο πριν από τη συναυλία? Να πω πρώτα εγώ, λόγω των Ιωάννων. Να πω εγώ. Να πεις εσύ. Πρώτη φορά συνήθως δεν θέλει να μιλάει. Αλήθεια. Ναι, καλό είναι αυτό. Αυτό είναι τρομερή πρόοδος. Λοιπόν. Όχι, θέλω να πω ότι πρώτη φορά έχουμε πάει σε πάρα πολλά μέρη. Με το που μπαίνουμε στον δρόμο για τα Ιωάννινα, είδα τόσο πράσινο και έχω τρέλα με τα πράσινα εγώ, δηλαδή τόσο καθαρό αέρα, μου άρεσε πάρα πολύ, πραγματικά δεν το περίμενα να είναι τόσο ωραία και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ. Εντάξει, έχουμε ξεχωριστή ομορφιά σας, για να το πούμε. Δεν το συζητάω και επίσης να μην ξεχνάμε ότι και εγώ έχω και καταγωγή. Σωστό. Έτσι, είναι ο προπάπους ο Δούκας από κάποιο χωριό τώρα στα Ζαγοροχώρια, κάτι δεν το πολύ ξέρω πού ακριβώς. Αλλά και τα Γιάννενα μας έχουν δέσει όμως, γιατί πέρα από τις μεγάλες συναυλίες που κάναμε κάποτε, θυμάμαι τότε που είχε γίνει και ο μεγάλος σεισμός, που είχαμε έρθει αμέσως εδώ να συμπαρασταθούμε. Έχω έρθει με το θείο μου, το Μίμη, τον Πλέσα. Αλλά όλα αυτά έχουν συμβεί πριν πάρα πολλά χρόνια, άρα είναι σαν να έρχομαι πρώτη φορά πάλι. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, διότι τα Γιάννενα είναι και τόπος του Μίκη. Ο Μίκης έχει περάσει τα παιδικά του χρόνια εδώ. Εδώ, σωστά. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και βέβαια έχουμε και καλή συμφωνική ορχήστρα, να ξέρεις. Εδώ δεν ξέρω αν επίκειται συνεργασία. Ναι. Ωραία. Με βάζει λοιπόν, πριν πω αυτό, θέλω να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σαφέστατα στους ανθρώπους του Πνευματικού και στο Δήμο και σε όλους που μας φροντίσανε τόσο πολύ ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε και αυτή την συνάντηση στα Ιωάννινα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τις πρωτοβουλίες των ανθρώπων που προσπαθούν για την τέχνη. Γιατί αν το ξεχνάμε εμείς οι ίδιοι, τότε καταλαβαίνεις πόσο κακό είναι. Εγώ λοιπόν οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ και μαζί με τη Σοφία. Και επίσης αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι το γεγονός ότι νιώθω πολύ όμορφα που θα συμμετέχει πριν φτάσουμε στη Συμφωνική Ορχήστρα. Α, ωραία, ναι. Θα έχουμε τη συμμετοχή της νεανικής παιδικής. Όταν ακούω παιδική νεανική να τραγουδάνε Μίκη, εμένα με συγκινεί πάρα πολύ. Γιατί βλέπεις ότι μεταλαμπαδεύεται αυτό το φως του Θεοδωράκη στις νεότερες γενιές. Και είναι κάτι πολύ σημαντικό, έτσι. Και μέσω αυτό η ποίηση. Σωστό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Μίκης έχει μελοποιήσει ποιητές. Οι ποιητές μπήκαν στα σπίτια. Δεν μιλάμε για απλούς τύπους, εννοείται αυτό. Άρα λοιπόν, μιας και μιλάμε για συμφωνική ορχήστρα, εμείς τώρα ετοιμάζουμε ένα δίσκο που εγώ τον είχα όνειρο να το κάνω πάρα πολλά χρόνια. Θα είναι ένα διπλό CD, το οποίο το πρώτο θα έχει ορχιστρικά έργα για πιάνο και ορχήστρα, το δεύτερο μελοποιημένο καβάθι, όλο θα είναι, όλο το κόνσεπτ της δουλειάς έχει να κάνει με τον καβάθι και ενώ είχα τη δυνατότητα να το κάνω με μια μεγάλη ορχήστρα στο εξωτερικό ή οτιδήποτε, όχι, επέλεξα να το κάνω με περιφερειακές ορχήστρες, mm-hmm, δηλαδή ορχήστρες από την περιφέρεια στην Ελλάδα, διότι θεωρώ ότι παράγεται τρομερό έργο στην περιφέρεια, πολύ καλύτερο από αυτό του κέντρου, και επίσης οι άνθρωποι εδώ που κάνουν ορχήστρες, χοροδίες κτλ. Και όχι μόνο στα Γιάννενα, μιλάω για όλη την περιφέρεια σχεδόν, το κάνουν με τόσο μεράκι, κέφι και επειδή το θέλουν και το αγαπάνε και αυτό δίνει το καλύτερο και το πιο άρτιο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η πρώτη μου ερώτηση ήταν αν υπάρχει συμφωνική στα Ιωάννινα, μου είπανε ναι και βέβαια
θα υπάρξει η συμμετοχή, εφόσον θέλουν βέβαια και οι ίδιοι, έτσι, ακόμα δεν το έχω συζητήσει. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον να μην θέλουμε. Νομίζω ότι θα θέλουν, γιατί πραγματικά και αυτός ο καβάφης που μελοποιώ, τον μελοποιώ ανθρώπινα. Mm-hmm. Τι εννοώ ανθρώπινα, δεν πειραματίζομαι με τον καβάφη. Έχω μπει πάρα πολύ μέσα στο μεδούλι που λέμε της ποιησής του και μάλιστα ο ίδιος ο Μίξ όταν άκουσε 2-3 που του έπαιξα μου είπε κατάφερες να τον ξεκλειδώσεις και να τον κάνεις τραγούδι. Αυτό για μένα ήταν άλλο ένα κοπλιμέντο τεράστιο. Το μεγαλύτερο κίνητρο για, να... για τη συνέχεια. Έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν ξέρω αν θα συνεχίσει και αφιερώματα σε άλλους ποιητές, αν το έχεις. Κοίταξε κάτι. Σαφώς. Να τελειώσουμε όμως με τον Καβάφη, γιατί ναι. έχει πάρα πολύ δουλειά και έχει και πάρα πολύ πορεία. Δηλαδή, αν πάνε όλα καλά και γίνει ο δίσκος και πάνε όλο όπως τα φανταζόμαστε και γεροί να είμαστε, έχει πολύ πορεία. Αλλά σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να μην ασχοληθώ με Λιβαδίτη, να μην ασχοληθώ με αναγνωστά και να μην ασχοληθώ με πόσους να πια. Είναι ατελείωτη λίστα, έτσι. Με Δημουλά, με. Δηλαδή, ένα σωρό ποιητές που παράγει αυτή η χώρα. Και εμείς δεν τους ακούμε και μιλάμε γκρίγκλις, αν είναι δυνατόν. Και όταν έρχονται και νέα παιδιά, Χριστόφερο, και μου λένε, πες μας μια συμβουλή κάτι. Λέω, παιδιά, ανοίξτε ένα βιβλίο και διαβάστε ποίηση. Δεν θα σας δώσει λύση για την επιβίωσή σας ή την καθημερινότητά σας, αλλά θα σας απαλύνει την ψυχή. Και όταν είναι απαλή η ψυχή, τότε το μυαλό κόβει πιο πολλές στροφές. Mm-hmm. Άρα βρίσκεις λύσεις. Τώρα με αυτό που λες με παραπέμπει σε κάτι που ήμουνα στο ντεμί να το πω, να σε ρωτήσω ή όχι, αλλά μου δίνεις πάσα και δεν μπορώ. Καταρχάς εγώ θα πω ότι η είδηση λοιπόν είναι ότι μάλλον θα περιμένουμε Στέφανο Κορκολή ξανά στα Γιάννα με τη Συμφωνική ενδεχομένως. Ξέρεις κάτι, πάμε και με τη Σοφία όπου μας αγαπάνε. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο αυτό. Δηλαδή όταν νιώθουμε ότι υπάρχει αγάπη από τον κόσμο, σαφώς και πάμε και θα ξαναπάμε και θα ξαναπάμε. Δεν είμαστε άνθρωποι που σνομπάρουμε. Ναι. Έχουμε πάει και σε αίθουσες που έχουν 200 άτομα και σε αίθουσες που έχουν 100 άτομα και δεν έχει να κάνει ο όγκος, έχει να κάνει πραγματικά το τι σου προσφέρει, την αγάπη ναι. σου προσφέρει ο κόσμος, ναι. καταλαβαίνεις. Εντάξει, κάθε κοινό είναι διαφορετικό, το έχουμε πει βέβαια. Εγώ λοιπόν αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω και ήμουν έτσι, είχα διφορούμενες απόψεις γιατί να το ρωτήσω ή όχι, θα σε ρωτήσω όμως γιατί μου έδωσες καλή πάσα για να το κάνω. Όπως είχαμε πει και τηλεφωνικά, εγώ προσωπικά διακρίνω μια στροφή του κόσμου στη μουσική, προς τον πολιτισμό, γενικότερα προς την τέχνη και νομίζω και η επιτυχία του συγκεκριμένου εγχειρήματος που ναι. ξεκινήσατε το αποδεικνύει. Παρ' όλα αυτά, στην Ελλάδα, έτσι εσύ από την εμπειρία σου, βρισκόμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Διότι ας πούμε, όπως βλέπεις και εσύ και στην τηλεόραση, έχουμε γεμίσει talent show. Έχουμε γεμίσει reality, μουσικά και πολλές φορές νέοι άνθρωποι νομίζω δεν ακολουθούν το παράδειγμα της Σοφίας. Ίσως το πάνε ναι. από μια διαφορετική ναι. οδό με λάθος κίνητρα. Τώρα εδώ είναι και μένα θα είναι διφορούμενοι. Δηλαδή ναι. Ένας νέος άνθρωπος αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυνατότητα, αν έχει ταλέντο, αν, γιατί ναι. ακούμε πολλά ατυχήματα. Λοιπόν, τα οποία δεν είναι ατυχήματα μόνο, είναι για τα αυτιά μας ατυχήματα. Αλλά εάν υπάρχει ταλέντο, πλέον δεν υπάρχουν τόσο οι δυνατότητες ώστε αυτό το ταλέντο να προχωρήσει. Τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι πλέον λόγω του ίντερνετ έχουν καταστραφεί οι δισκογραφικές εταιρείες, οι οποίες οι δισκογραφικές εταιρείες έχουν αναλάβει ένα εντελώς διαφορετικό ρόλο ενός management που αυτό και που εκείνο και που παίρνουν ποσοστά. Και τέλος πάντων, δεν θα το πάω τόσο εξειδικευμένο. Ναι. Από την άλλη μεριά, έχουμε να κάνουμε με το γεγονός ότι υπάρχει η βιασύνη της καταξίωσης και της γνωστοποίησης του προσώπου, η οποία τις περισσότερες φορές προκύπτει όχι από τους ίδιους τους καλλιτέχνες, όπως πάνω από τα νέα τα παιδιά, αλλά προκύπτει από την ανάγκη του περίγυρου, δηλαδή της οικογένειας καμιά φορά, που θέλουν να δειχτούν. Αυτό το θεωρώ τερατώδες λάθος. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό και έχουμε αυτά τα θέματα. Δηλαδή, εάν, ας πούμε, εμένα μου έλεγε κάποιος πρόπερση, ποιος κέρδιζε στο. Ποιος είναι ο νικητής ενός talent show. Στο οποιοδήποτε. Μην λέμε ονόματα ναι. εκπομπών, δεν έχει να κάνει. Σε μια εκπομπή τέτοια, δεν θυμάμαι. Και νομίζω δεν θυμάται και ο κόσμος. Δηλαδή, τι λέμε τώρα, ότι ένα show το οποίο κρατάει 4 μήνες, ξέρω εγώ, 5, μετά έρχεται το επόμενο τόσο γρήγορα που ξεχνιέται το προηγούμενο και πάει λέγοντας. Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα, αν κάποιο παιδί από αυτά τα οποία συμμετέχουν έχει πραγματικά ταλέντο, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει χαμένο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το καταιγισμό αυτού του πράγματος που λέγεται talent show, δηλαδή όλη η Ελλάδα ξαφνικά έγιναν τραγουδιστές, έτσι.
Και γενικότερα υπάρχει όμως, ευτυχώς, μάλλον θα το πάω εκεί, ο αντίποδας, που είναι τα σοβαρά παιδιά, έτσι, που ακολουθούν αυτό, όπως είπα και στην αρχή, έναν δύσκολο δρόμο, όχι της εύκολης αναγνωρισιμότητας και καταξίωσης. Ναι. Έτσι, να σκεφτείς η Σοφία με δύο χρυσούς δίσκους. Δηλαδή στα τρία χρόνια, ας πούμε, ποια τρία, δυόμιση χρόνια πορείας, έχει δύο χρυσούς δίσκους διπλούς με έργα Θοδωράκη. Δεν την ξέρουν όμως τη Σοφία Μανουσάκη, δεν τη σταματάνε στον δρόμο. Ναι. Όχι ότι θα αργήσει να συμβεί αυτό, αλλά... Τα ταλέντα δεν χάνονται σίγουρα. Όχι, εννοώ στιγμή... ότι δεν είναι αυτό το μονοπάτι που αμέσως όλα τα φλάσκ και όλες οι τηλεοράσεις και όλα τα... Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Κατάλαβα τι εννοείς, είναι κατανοητό. Σοφία, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι πάνω σε αυτό. Τι να πω, δεν ξέρω. Ρίχνετε ότι μας έχει καλύψει και τους δύο. Αλλά... Ναι, τα έχει πει όλα. Ναι, φορά τώρα είναι εντάξει. Είναι και... αλλά εντάξει. Όχι, πες αυτό που πιστεύεις και εσύ για το θέμα του. Δηλαδή, θα πήγαινες ποτέ? Όχι, δεν θα πήγαινα ποτέ. Νομίζω ότι είναι λάθος πορεία για ένα παιδί να πάει εκεί. Ναι. Γιατί είναι αυτό που είπε, ότι τελειώνει σε 4 μήνες και ξεχνιέται. Χάνεται και έχει καταστραφεί και ο ίδιος. Είναι ίσως... Δηλαδή, και ψυχολογικά, είναι όλο. Νομίζω είναι λάθος το. Είναι ίσως και αυτό που λέμε πολλές φορές. Με το γενικό όρο έλλειψη παιδείας, δηλαδή για να επιστρέψουμε λίγο και στα του Μίκη Θεοδωράκη. Όταν ας πούμε ο Μίκης Θεοδωράκης έχει τόσα συμφωνικά έργα και οι νέες γενιές, τα νέα παιδιά, ίσως βάζω και τον εαυτό μου μέσα έτσι. Πολλές φορές μπορεί να μην γνωρίζουμε και άλλα παλιές. Πράγματα για τον Μίκη Θεοδωράκη και παλιές. Λοιπόν, δεν είναι γνωστό. Πώς μπορούμε να οδηγηθούμε σωστά, αν κάποιος θέλει όντως να κάνει κάτι στον χώρο της μουσικής? Εγώ θεωρώ ότι το πρώτο είναι μέσα στα οδεία να διδάσκεται ο Θεοδωράκης. Είναι η αρχή. Δηλαδή, επιβεβλημένο έργο Θεοδωράκη έχει γράψει εξαιρετικά πράγματα για πιάνο, εξαιρετικά πράγματα για μουσική δωματίου, εξαιρετικά πράγματα για βιολί, γι' αυτό. Δηλαδή, θα μπορούσε κάλλιστα να διδάσκεται Θεοδωράκη στα οδεία. Και τραγούδια επίσης. Καλά, το τραγούδι σίγουρα, αλλά εγώ μιλάω σαν εντελώς μορφή οδιακή. Ναι. Και... ναι, 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 ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, θα ήταν καλό. Εντάξει. Ξέρεις, ένας κούκος δεν φαίνεται την άνοιξη και άλλοι άνθρωποι, προσπαθώ να βάλω και άλλους ανθρώπους και ήδη έχω βρει ανθρώπους που να μπορέσουν και αυτοί με τη σειρά τους που έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν προς τα έξω αυτό το έργο του Μίκη, διότι εδώ μιλάμε για έναν συνθέτη παγκόσμιας εμβέλειας. Σου είπα και στην αρχή ότι είναι και για τη γνώμη μου είναι ο μεγαλύτερος του 20ου αιώνα. Δεν μπορεί να έχει ένα τέτοιο συνθέτη στο σπίτι σου, ας πούμε, και να μην τον τιμάς. Και παράδειγμα τρανό, ανοίγει καινούργια λυρική σκηνή, έτσι. Το πρώτο έργο που θα παρουσιάσει είναι η Ηλέκτρα. Ναι. Όχι όμως του Θοδωράκη, η Ηλέκτρα, η όπερα που παίζεται σε όλες τις όπερες του κόσμου, του Ρίχαρ Στράους. Εάν αυτό δεν είναι περίεργο, τι να πω, είναι δυνατόν... Μήπως έχει ξενομανία μας τότε. Εγώ δεν ξέρω τι φταίει, αλλά έχεις δύο όπερες με την ίδια θεματολογία, η οποία είναι αρχαιοελληνικό θέμα, σωστά, σωστά. Ηλέκτρα. Έχει το Θοδωράκη και έχει το Ρίχα Στράους. Και ο Ρίχα Στράους εξαιρετικός μέγας συνθέτης. Ναι, ωραία. Όταν λοιπόν, αν δεις στις όπερες στο εξωτερικό και παίζουν τον Θοδωράκη και εδώ γίνονται εγκαίνια λυρικής σκηνής στην Ελλάδα, στη χώρα μας, έτσι, και δεν έχουν Θοδωράκη, εγώ το θεωρώ είναι αυτό, δεν θα πω καμιά κουβέντα, θα πω περίεργο. Θα μείνω στο περίεργο. Είναι αυτά τα περίεργα που συναντάμε κατά καιρό στη χώρα μας, σε πολλούς χώρους. Παρ' όλα αυτά, επειδή οι νότες μένουν, η μουσική μένει. Ο Μίκης, είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή και στο συμφωνικό του κομμάτι θα βρει τη δικαιοσύνη του σε αυτή τη χώρα και λέω σε αυτή τη χώρα, διότι στο εξωτερικό την έχει βρει και με το παραπάνω. Όπως είπα πριν, οι ακαδημίες, βγαίνουν στα μανιτάρια έξω με το όνομα του Μίκη. Στη Σουηδία, στη Γερμανία 2, δεν ξέρω και πού αλλού και πέρα από τον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό, έτσι. Είναι παγκοσμίου εμβέλειας συνθέτης και δεν τα υπάρχει. Έργα αυτά και δεν δυστυχώς... Και δεν είναι μόνο ο Ζορμπάς, να το επισημάνω αυτό, μην νομίζω ο κόσμος ότι καλά, επειδή είναι ο Ζορμπάς, ας πούμε, ότι είναι το Συρτάκι και ότι είναι όλο αυτό, δεν είναι έτσι ο Θοδωράκης. Τον Θοδωράκη τον γνωρίζουν βαθιά στο εξωτερικό. Είναι το Mauthausen, είναι πολλά έργα του, δεν είναι μόνο... Συμφωνίες και τα σχετικά. Είναι γεγονός. Εμείς πάντως θα πάρουμε ένα μικρό δείγμα, θα έλεγα, σε σχέση με όλο αυτό το έργο του Μίκη. Καλά. Έτσι δεν μπορείς να το παρουσιάσεις σε μια βραδιά, και ειδικά έτσι. Με ένα πιάνο, μια φωνή, ας πούμε, σωστά. Που είναι το βασικό. Αν και παρόλο που με ένα πιάνο, μια πάντως φωνή... Πάντως έχετε μεγάλη ποικιλία από ό,τι είδα το πρόγραμμα εγώ. Σαφώς έχει. Αλλά το ένα πιάνο, μια φωνή, ξέρεις τι γίνεται. Μέσα στη γύμνια του βγαίνει η αλήθεια. Ναι. Και βγαίνει πραγματικά κάτι το οποίο μέχρι στιγμής τουλάχιστον το έχουμε εισπράξει πάρα πολύ όμορφα από κάτω.
από, δηλαδή από τους φίλους που έρχονται να μας ακούσουν. Να, και τώρα και όταν συμμετέχουν και χοροδίες είναι ακόμα καλύτερα, γιατί βλέπεις και ότι σε κάθε τόπο με τι αγάπη και με τι περηφάνεια και με τι χαρά αυτά τα νέα παιδιά λένε τραγούδια του Μίκη. Και μάλιστα στη συγκεκριμένη την αυριανή θα πούμε και το πρώτο τραγούδι που έγραψε ο Θοδωράκης με ποίηση αναγνωστικού βιβλίου τρίτης δημοτικού. Έτσι είναι το καραβάκι. Και τι ωραίο να δεις τώρα από αυτά τα πιτσιρίκια που θα έχουμε αύριο και βέβαια στους νέους, τους πιο, τους μεγαλύτερους παιδάκια είναι. Αλλά πόσο συγκινητικό είναι να πούνε αυτά τα παιδιά το πρώτο τραγούδι που ο Μίκης το έγραψε ηλικία 10-11 χρονών. Νομίζω ότι αυτό και μόνο δημιουργεί, ας πούμε, ακόμα έξτρα κίνητρο για να έρθει. Εντάξει, τι να σου πω. Εγώ δεν προσπαθώ να δώσω κίνητρα στον κόσμο για να έρθει να δει την παράσταση. Εγώ θεωρώ ότι οφείλουμε όλοι, και εμείς που θα είμαστε πάνω στη σκηνή, αλλά και ο κόσμος οφείλει να έρθουν για να τιμήσουν τον Μίκη. Όχι τον Κορκολή, όχι τη Μανουσάκη, αλλά τον Θεοδωράκη. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Είναι γεγονός και νομίζω έτσι θα γίνει. Και όσο το κομμάτι αυτό που είπες, εγώ νομίζω ότι πολλές φορές η απλότητα είναι πολύ καλύτερη από το να κάνεις κάτι τελείως σύνθετο. Α, δεν το συζητώ. Η απλότητα πολλές φορές μπορεί να περάσει τα περισσότερα μηνύματα από οτιδήποτε άλλο. Το κατευθείαν στην ψυχή που λέω εγώ. Αν από τη δική μου την ψυχή, την ψυχή της Σοφίας, την ψυχή του κάθε ενός στη χοροδία, περάσει στις ψυχές τις δικές σας, τελείωσε. Αυτό ήταν. Εκεί κερδίσαμε. Κερδίσαμε ακόμα ένα μικρό πετραδάκι πολιτισμού. Σωστά. Και βέβαια δεν μπορώ να μην το ρωτήσω, κυρίως τη Σοφία, γιατί εντάξει ο Στέφανος τώρα μπορεί να μας πει και εκείνος τους στόχους, τους μελλοντικούς, αν και με αυτή την πορεία που έχει, Στέφανε, δεν ξέρω πόσο πιο ψηλά μπορεί να θέτει τον πύχη συνέχεια. Ο πύχης μένει χαμηλά πάντα. Δεν βάζουμε ποτέ ψηλά τον πύχη, γιατί εκεί μας ξέρεις καμιά φορά να βάζεις ψηλά τον πύχη, σου πέφτει στο κεφάλι. Σημαντικό αυτό. Λοιπόν, ο πύχης μένει χαμηλά, απλώς δεν υπάρχει πύχης, δεν κάνουμε πρωταθλητισμό. Προχωράμε αργά και σταθερά. Και προχωράμε με πράγματα που μας αρέσουν. Βέβαια, επειδή η Σοφία θα ρωτήσει για μελλοντικά σχέδια. Μελλοντικά σχέδια, γενικώς θα ήθελα να μου πει λίγο τους στόχους της. Διότι, όπως είπες και εσύ, Στέφανε, είναι ένα νέο κορίτσι. Ξεκίνησε τώρα με αυτή τη πολύ μεγάλη επιτυχία που έγινε. Οι δύο δίσκοι χρυσή. Και έχει πάρει το δρόμο της προς τη θετικό, νομίζω. Και γι' αυτό θα ήθελα, δηλαδή, πώς φαντάζεσαι, Σοφία, εσύ τον εαυτό σου. Σε σχέση με τη μουσική τα επόμενα χρόνια. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή. Με καβάδι. Ναι. Καβάδι είναι το άμεσο. Ακριβώς. Στη συνέχεια, μετά στο μετά. Θέλω να είμαι υγιής και να κάνουμε όμορφες δουλειές. Μουσική κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Όπως είπε και ο Στέφανος, δεν κάνουμε ανταγωνισμούς. Ούτε κάνουμε επιτυχίες της στιγμής. Σωστά. Έτσι. Ψυχαγωγία και έργο που μένει, νομίζω, εν τέλει. Εν τέλει, σωστά. Εν τέλει, μένει. Αυτό είναι το σημαντικό. Να αφήσει ένα έργο που θα μιλάει από μόνο του και έτσι. Πόσο μάλλον εντάξει, όταν μιλάμε για Μίκη Θεοδωράκη που το έργο μιλάει έτσι και από μόνο του. Το συζητώ, οπότε βάζουμε ένα έξτρα λιθαράκι, όπως είπες και εσύ. Έτσι. Λοιπόν, εγώ θέλω να θυμίσω ότι αύριο, Παρασκευή 31 Μαρτίου, στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα Βασίλους Πιτσινέλλας, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε όλη τη συνάντηση Στέφανος Κορκολής, Σοφία Μανουσάκη σε έργα Μίκη Θεοδωράκη. Για να κλείσουμε, θα ήθελα έτσι να κλείσουμε μαζί με κάποιες σκέψεις δικές σας. Πώς θα μπορούσαμε να κλείσουμε, γιατί δεν ξέρω εγώ με όλα αυτά που έχουμε πει, νιώθω λίγο εγώ θα πρότεινα να μη ικανός. Θα πρότεινα να κλείσουμε με κάτι έτσι, άμα θέλει και η Σοφία. Ναι. Γιατί νομίζω ότι οι νότες λένε πιο πολλά από τα λόγια. Και επειδή είναι ο Μίξ από την Κρήτη και είναι κριτήκαρος, και επειδή και η Σοφία είναι κριτήκαρος, εγώ θα πρότεινα να μας τραγουδήσει τον Ερωτόκριτο έτσι. Χωρίς τίποτα, ούτε μικρόφωνα, ούτε αυτά. Αν μπορούσε, απλά, θα ήταν το καλύτερο. Απλά διότι νομίζω ότι επειδή υπάρχουν και σχέσεις Ιωαννίνων και Χανίων. Έτσι. Σωστό. Το γνωρίζω, νομίζω ότι θα είναι ένα έτσι ωραίο φινάλε για την εκπομπή μας. Αν θέλεις, εδώ. Ακούσε αρετούσα μου. Τα θλίβερα μαντάτα, ο Κύριος σου με ξόρισε στις ξενιτιά στη στράτα. Τέσσερις μέρες μοναχά μου δω και να νημένω. Η
ύστερα να ξενιτευτώ πολύ μακριά να πιένω και πώς να σ' αποχωριστώ και πώς να σου μακρύνω και πώς να ζήσω δίχως σου τον χωρισμό εκείνο. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα μετά από αυτό. Τα λόγια είναι παιδιά. Εγώ μπορώ μόνο να σας ευχαριστήσω και τους δύο που ήσασταν εδώ για αυτή τη μαγική στιγμή. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πάρα πολλές φορές, γιατί η συζήτηση είναι ατέλειωτη, αλλά εντάξει, ο τηλεοπτικός χρόνος είναι αδέκαστος όμως. Και η πρόβα που μας περιμένει επίσης. Και η πρόβα σας περιμένει επίσης, σωστά. Τα καθυστέρησα ήδη, είναι και αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέφανος Κορδολής, Σοφία Μανουσάκη. Ραντεβού αύριο φυσικά στις 8:30 στην αίθουσα Βασίλης Πυρσινέλλας για να μάθουμε ακόμα περισσότερα και για το έργο του Μίκη Θοδωράκη και πάνω απ' όλα να ζήσουμε αυτή τη μοναδική εμπειρία συνάντησης, νομίζω. Έτσι. Λοιπόν, και θα κλείσουμε με αυτό, φίλες και φίλοι, και ένα ειδικό βίντεο πάνω σε αυτή την όμορφη εκδήλωση.
Thank you.